Ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο και οι δύο ομάδες το χρειαζόμασταν. Σε δηλώσεις μου στη μέση εβδομάδας είχα πει ότι και σε εμάς και στον Ατσαλένιο λείπουν οι λεπτομέρειες για να έχουν παραπάνω πόντους. Σήμερα τις λεπτομέρειες τις είχε ο Ατσαλένιος και έφυγε με το τρίποντο. Θεωρώ ότι ήταν ένα από τα, από τα ποιοτικά πιο κακό παιχνίδι, με δυνατές μονομαχίες, με πάρα πολλές λάθος πάσες στον χώρο του κέντρου, με προϋποθέσεις ευκαιριών και όπως είπε και ο κουτς, από μέση απόσταση, που σημαίνει ότι οι ομάδες πατούσαν πάρα πολύ δύσκολα περιοχή και που δείχνει ότι και οι δύο ομάδες θέλανε πρωτίστως να μην φάνε γκολ και χάσουν το μάτς. Στο δεύτερο ημίχρονο αρχίσαμε και χάναμε λίγο τον έλεγχο του παιχνιδιού, γίνανε κάποιες αλλαγές να μπορέσουμε να το ελέγξουμε. Έφερε αυτό μια ισορροπία, αλλά κάποια στιγμή για περίπου 15-20 λεπτά είχε ανοίξει πάρα πολύ το παιχνίδι με πάρα πολλές μεταβάσεις εκατέρωθεν και μεγάλη απόσταση μεσαία γραμμή. Δυστυχώς πληρώνουμε άλλη μια φορά μια λεπτομέρεια, δυστυχώς πάλι σε μια δράνεια αμυντική σε στατική φάση τρώμε γκολ, δυστυχώς μετά από το 80 δεχόμαστε γκολ και αυτός μας στερεί άλλη μια φορά πόντους. Και μας κάνει λίγο τη ζωή μας πιο δύσκολη. Όμως είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι στρωμένο με ροδοπέταλα για καμία ομάδα. Θα παλέψουμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε και να ελέγξουμε όλες αυτές τις αδράνειες που μας κόβουν βαθμούς. Και σίγουρα θα το δούμε περισσότερη αισιοδοξία με τη νέα χρονιά. Με τον καινούριο χρόνο θα έχουμε επιστροφές από τους τραυματίες. Θα επιστρέψει ο Μανιδάκης, ο οποίος τελειώνει τη σχολή του στην αστυνομία στην Κομωτινή και επιστρέφει εδώ. Θα επιστρέψει ο Τρίφωνας που έκανε την αρθροσκόπηση και το ευχόμαστε κιόλας και καλή ανάρρωση. Θα επιστρέψει ο Φοβάκης, ο οποίος έχει μια κάκωση στο δάχτυλο του ποδιού και είναι ήδη 6 εβδομάδες έξω. Θα επιστρέψει ο Διασβίλη που έχει μια διάταση στους προσαγωγούς. Και με τον καινούριο χρόνο θα είναι εντάξει. Επομένως, μιλάμε για 4 ποδοσφαιριστές βασικούς, 4 ποδοσφαιριστές με ποιότητα και θα είναι και οι μεταγραφές μας αυτές, μάλλον. Εύχομαι καλές γιορτές, coach. Καλά να περάσετε. Ο καινούριος χρόνος να μας βρει όλους με υγεία και διάθεση, γιατί εμείς μιλάμε πάντα για το ποδόσφαιρο, με διάθεση ποδοσφαιρική για καλά παιχνίδια. Υγεία και τύχη. Έτσι ακριβώς. Αυτοί λέει που πήγα στο Τιτάνικο, υγεία είχαν, τύχη δεν είχαν. Οπότε υγεία και τύχη. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν πολύ κομβικό για τις δύο ομάδες. Ήταν ένα ντέρμπι, όπως είναι άλλωστε όλα τα ντέρμπι στον Κρητικό Όμιλο. Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν κάπως μοιρασμένο και οι δύο ομάδες δημιουργήσαν προϋποθέσεις και κάποιες ευκαιρίες. Θεωρώ οι ευκαιρίες που έγιναν ήταν από μέσα απόσταση. Δεν ήταν ευκαιρίες που πατήσαν οι ομάδες περιοχή. Ήταν σχεδόν ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο, αλλά θεωρώ ότι το δεύτερο ημίχρονο ανοίγει ολοκληρωτικά στην ομάδα μου. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές προϋποθέσεις και πάρα πολλές ευκαιρίες για να αυξήσουμε το σκορ. Δεν είχαμε το καθαρό μυαλό, δεν πετύχαμε άλλα τέρματα. Αυτό που βάλαμε ήταν αρκετό και είναι ένα σημαντικό τρίποντο να πάμε να κάνουμε καλές γιορτές και να δούμε τη συνέχεια με αισιοδοξία. Δεν μας επηρέασε ως προς το σχηματισμό, μας επηρέασε λίγο ως προς τον τρόπο παιχνιδιού, γιατί εντάξει, ο Μανώλης είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ καλή επαφή με την μπάλα, έχει αντίληψη, αρέσκεται στο να χτίζει επιθέσεις από πίσω, οπότε χωρίς το Μανώλη επιλέξαμε ένα άλλο στυλ χωρίς πολύ ρίσκο. Θεωρώ ότι ήταν ένα μάτς κομβικό και για τις δύο ομάδες. Σίγουρα και οι δύο ομάδες θέλαμε το τρίποντο. Για το πρώτο ημίχρονο, δύσκολο ημίχρονο. Προσπαθούσαμε να βρούμε τις ισορροπίες, θα έλεγα, και οι δύο ομάδες. Να κερδίσουμε λίγο την κατοχή της μπάλας. Δεν ήταν τόσο ποιοτικό, θα πω, παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, θεωρώ, κατά τη δική μου άποψη, ότι ήταν καθαρά για την ομάδα μου, βάσει ευκαιριών. Η ομάδα του Ρυθμιακού μετά τον γκολ προσπάθησε να αντιδράσει. Θεωρώ ότι αντιδράσαμε σωστά. Κλείσαμε τους χώρους.
να αφήσαμε να παιχτεί πολύ καλά η μπάλα. Προσπαθήσαμε να χτυπήσουμε ακόμα μετά στην αντεπίθεση ώστε να κλειδώσουμε το σκορ, να βάλουμε ένα δεύτερο ή τρίτο τέρμα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Από εκεί και πέρα δεν έχω να συμπληρώσω πάρα πολλά πράγματα. Δύσκολο μάτς. Ξέρουμε πώς είναι αυτά τα μάτς σε αυτές τις κατηγορίες. Το μισό γκολ πιστεύω ότι κάνει τη διαφορά. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο νομίζω και οι δύο ομάδες ήταν εισάξιοι. Δεν απειλήθηκε καμία εστία με σοβαρή ευκαιρία πέρα από κάποια σουτ. Από εκεί και πέρα στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα μου έχασε λίγο τις γραμμές της, ίσως από το άγχος λίγο του αποτελέσματος, αφού παίζαμε και στην έδρα μας και θέλαμε να κλείσουμε νικηφόρα αυτή τη χρονιά. Χάσαμε λοιπόν κάποιες γραμμές μας και ο αντίπαλος, κυρίως από την αριστερή μεριά σε κάποιες αντεπιθέσεις, κατάφερε να βρει κάποιους χώρους για να κάνει κάποιες τελικές προσπάθειες. Σε μια αδράνεια της άμυνάς μας, σε μια στημένη φάση, ο αντίπαλος κατάφερε να προηγηθεί. Και όπως ανέφερε και ο συναθλητής εδώ, σε αυτά τα παιχνίδια το μισό μηδέν θα είναι και το αποτέλεσμα του αγώνα. Από εκεί και πέρα θέλω να ευχηθώ καλές γιορτές σε όλους, με υγεία σε όλες τις ομάδες. Για μας αυτές οι μέρες θα είναι μέρες σκέψης αλλά και αναδιοργάνωσης, έτσι ώστε να ξαναφέρουμε τις καλές εμφανίσεις του πρώτου γύρου.